Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη, ένας 20χρονος νέος νεκρός από τη νέα βομβιστική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας στις 4 και 9 πρώτα λεπτά το απόγευμα, Καραγιώρη Σερβίας και Βουλής. Μια ρουκέτα χτυπά το αυτοκίνητο του Υπουργού των Οικονομικών. Το αυτοκίνητο είναι θωρακισμένο, ο κ. Παλαιοκρασάς και η γυναίκα του σώζονται, όμως εκεί στη γωνία Βουλής και Καραγιώρη Σερβίας ο Αθανάσιος Αξαβλιάν αφήνει την τελευταία του πνοή. Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας, κινητοποίηση των πάντων. Η ρουκέτα εκτοξεύθηκε από άδειο διαμέρισμα πρώτου ορόφου πάνω από το παρκαρισμένο αυτοκίνητο του Υπουργού. Και ο κόσμος απορριμμένος και συγκλονισμένος παρακολουθεί το τι ακολούθησε. Ο αντισαγγελέας Αρείου Πάγου Δημήτριος Τσεβάς, πριν από λίγη ώρα, ο οποίος και ο Τσεβάς είναι αρμόδιος για την εποπτεία των δικαστικών ερευνών επί των εγκλημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1916 του 1990, απαγόρευσε τη δημοσίευση δια του τύπου και ανακοίνωση δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης προκηρύξεων, αυτούσεων ή περικοπών τους και κάθε είδους δηλώσεων οποιασδήποτε τρομοκρατικής οργάνωσης. Προκήρυξη της επαναστατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη βρίσκεται στα χέρια μας, φυσικά δεν την ανακοινώνουμε. Συνδεόμαστε αμέσως με το στούντιο του πρώτου καναλιού στην οδό Μουρούζη και ξετυλίγουμε με πρώτον τον Κρικόρ Τσακιτζιάν το χρονικό. Η 17 Νοέμβρη ανέλαβε με προκήρυξη που έστειλε πριν από λίγη ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky και στην ΕΡΤΕΝΑ, όπως είδαμε τώρα στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, την τρομοκρατική ενέργεια κατά του κύριου Παλαιοκρασάκη και του πλήθους. Του πλήθους που πέρναγε τους πολυσύχναστους δρόμους από τις οδούς Καραγιώρη Σερβίας και Βουλής. Αμέσως ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Δημήτρης Τσεβάς, απαγόρευσε κάθε ανακοίνωση και δημοσίευση της προκήρυξης. Η ώρα ήταν 4 και 5, όταν ο Υπουργός, με τη σύζυγό του είχαν επιβιβαστεί στη θωρακισμένη υπηρεσιακή Mercedes και έφυγαν από το Υπουργείο για το σπίτι. Πίσω τους ακολουθούσε η προσωπική τους ασφάλεια. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο ίδιος ο Υπουργός όταν έστρεπε από την Καραγιώρη Σερβίας στη Βουλή. Οι αδίστακτοι τρομοκράτες πυροδότησαν με τηλεχειρισμό ρουκέτα που είχαν τοποθετήσει στον πρώτο όροφο εγκαταλελειμμένης βιοτεχνίας που βρίσκεται απέναντι από το Υπουργείο. Δεν βρήκε όμως το στόχο της η ρουκέτα. Εξωστρακίστηκε και χτύπησε στην πόρτα του οδηγού. Αμέσως στυλίχθηκαν στις φλόγες το αυτοκίνητο του κ. Παλαιοκρασά και δύο παρκαρισμένα ακριβώς δίπλα αυτοκίνητα. Ο κ. Παλαιοκρασάς άνοιξε την πόρτα και τρέχοντας μπήκε στο Υπουργείο. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ένας νεκρός και 5 τραυματίες. Επί τόπου έφτασαν οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα που μετέφεραν τον νεκρό και τους τραυματίες στο κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έκλεισαν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στη γύρω περιοχή. Μεγάλες ζημίες από την έκρηξη υπέστησαν αρκετά μαγαζιά, δύο από αυτά μάλιστα λαϊλατήθηκαν από τους περαστικούς. Αυτά είναι τα θλιβερά παρασκήνια. Στις 5 και 7 ακριβώς, άγνωστοι τηλεφώνησαν στο Υπουργείο Οικονομικών και όπως μας είπε ο διευθυντής της αμέσου δράσεως κ. Δάβαλος, του είπαν τα εξής. Ξεχάσατε ότι πριν ένα μήνα σας ειδοποιήσαμε ότι θα εκτελούσαμε τον Παλαιοκρασά και τον Ανδριανόπουλο και το έκλεισαν. Τον κύριο Παλαιοκρασά επισκέφτηκαν στο Υπουργείο όπου του προσφέρονταν οι πρώτες βοήθειες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος, αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε την αγανάκτησή του και τον αποτοπιασμό του. Στη συνέχεια δήλωσε. Αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες ντροπιάζουν την Ελλάδα και θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνία μας. Και επίσης είναι βέβαιο ότι αυτές οι απόπειρες ενώνουν περισσότερο όλους τους Έλληνες στην απόφασή τους να πολεμήσουν μέχρι τέλους για να εξοντώσουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό ήταν που ήθελα να πω. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι καλά. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, διότι οδηγούσε ο ίδιος από την αριστερή μεριά, η ρουκέτα πέρασε από πάνω. Η ρουκέτα ήταν ρουκέτα η οποία εξαπελήθη από τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας απέναντι. Πέρασε ευτυχώς από πάνω από το αυτοκίνητό τους, χτύπησε ένα άδειο αυτοκίνητο το οποίο εκάηκε. Ο Παλαιοκρασάς που οδηγούσε καθήμενος αριστερά άνοιξε και βγήκε μέσα στις φλόγες και τσουρουφλίστηκε λίγο στο πρόσωπο και στο χέρι. Του επέδεσαν, του έδωσαν κάτι αληθές. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, πώς έχει κανένα πρόβλημα. Καλά είναι όλοι. Ο άνθρωπος σκοτώθηκε, ένα νέο παιδί 25 με 30 χρονών και έχουμε και τραυματίες. Λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο Υπουργείο, όπου ήταν ο κ. Παλαιοκρασάς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Τζανής Τζανετάκης και ο κ. Σέβερτ. Στις 5 και 40 έφυγαν από το Υπουργείο ο κ. Παλαιοκρασάς, η σύζυγός του και η κόρη του, που είχε υποστεί νευρικό κλονισμό, με μια άλλη θωρακισμένη Mercedes, συνοδευόμενη από αρκετούς αστυνομικούς και την προσωπική του ασφάλεια. Η αντιδρομοκρατική αυτή ενέργεια, ο αντικάθιξης κ. Χρήστος Λαμπαδιάρης, που συντονίζει τις έρευνες της αστυνομίας, δήλωσε. Η ενέργεια έγινε με την τοποθέτηση μιας ρουκέτας στα γραφεία του πρώτου ορόφου στη διασταύρωση Βουλής και Καραγιώρη Σερβίας.
Η ρουκέτα πυροδοτήθηκε προφανώς με τηλεκοντρόλ από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής και σκοπός ήταν προφανώς η κατά του αυτοκινήτου που επέβαινε ο υπουργός ο κ. Παλαιοκρασάς τη στιγμή που αποχωρούσε από το γραφείο του. Πυροδοτήθηκε ακριβώς στη στροφή της διασταύρωσης της Καραγιώργης Σερβίας με την Οδό Βουλής. Δεν επέτυχε βέβαια ακριβώς το στόχο της, έπαθε όμως ζημιά στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ο δε υπουργός τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπό του και στο χέρι του έπαθε ορισμένα εγκαύματα. Στον πρώτο όροφο που εκτοξεύτηκε η ρουκέτα ήταν ακατοίκητος? Ήταν εκκενωμένο, πριν λειτουργούσε σαν εργαστήριο. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Να έρθουμε κυρίες και κύριοι στην καθαρά ανθρώπινη διάσταση, στους 5 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο κρατικό νοσοκομείο όπως ακούσαμε και βεβαίως το νέο παιδί, τον Αθανάσιο Εξαρλιάν που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Ο Φώτης Καφαράκης, ο ρεπόρτερ μας, από την πρώτη στιγμή πήγε στο νοσοκομείο και παρακολούθησε σαν Φώτη μια κατάσταση, θα θέλαμε να μας την περιγράψει. Ναι, αν επιχειρούσαμε με μία λέξη, Άλκηστης, κυρίες και κύριοι, να περιγράψουμε το κλίμα, το πνεύμα που επικρατούσε το απόγευμα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, θα λέγαμε απλώς οργή. Οργή για τα αθώα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας. Στο Γενικό Κρατικό είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς των τραυματιών που εναγωνίως προσπαθούσαν να μάθουν νέα για την κατάσταση των δικών τους. Τραγική φιγούρα ήταν η μητέρα του νεκρού, του Θάνου Αξαρλιάν, που είναι το πρώτο θύμα πολίτης των τρομοκρατών και σίγουρα ο πιο άτυχος. Η μητέρα του νεκρού, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι σκοτώθηκε ακαριαία, δεν άντεξε στον πόνο και λιποθύμησε στα χέρια των δικών της που μάταια προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νεκρός δούλευε στο χρυσοχοΐο του πατέρα του στην οδό Καραγιώργη Σερβίας και να σημειωθεί επίσης ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από ένα χρόνο. Την τραγικότητα της κατάστασης με τον τόσο άδικο χαμό του 20χρονου εντόπισε στις δηλώσεις του και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Γιάννης Πιερουτσάκος, ο οποίος έσπευσε στο Γενικό Κρατικό. Ας τον ακούσουμε. Από πλευράς γιατρών έγινε αυτό που έπρεπε. Δυστυχώς έχουμε έναν θάνατο. Οι υπόλοιποι, όπως σας είπαν και οι γιατροί, βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ελέγχονται. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάντως, λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να μην για την υγεία των τραυματιστέντων. Η λύπη μας είναι μεγάλη. Και από εκεί και πέρα, οι γιατροί θα κάνουν το καθήκον. Να προσθέσουμε ότι στο Γενικό Κρατικό έσπευσε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γιώργος Σούρλας, ο οποίος ενημέρωσε ακολούθως τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για την κατάσταση των τραυματιών. Ας θυμηθούμε όμως τα ονόματα των τραυματιών. Είναι η 27χρονη Αργυρό Μασουράκη, που έχει θραύσματα στον ισοφάριγα, ο Βασίλης Δουλγεράκης, 32 χρονών, που τραυματίστηκε πολύ ελαφρά, ο Στυλιανός Κύλης, που νοσηλεύεται με θραύσματα στο κρανίο, η Αθηνά Μερκούπη, 28 χρονών, που έπαθε ελαφρά εγκεφαλική διάσηση, και ο 22χρονος Χρήστος Χιδεριώτης, που έπαθε κατάγματα στο κρανίο του και χειρουργήθηκε. Λίγο πριν μπει στο χειρουργείο, ο Χρήστος Χιδεριώτης μας περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε. Είχα δώσει ραντεβού 4,5 ώρα μια κοπέλα να πάει να τη δώσω ένα τουριστικό γραφείο. Εν τω μεταξύ, 4 και 4, περνάει μια Mercedes, έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή δεν είδα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν εντάξει, προχώραγα. Και ξαφνικά ακούω ένα θόρυβο μεγάλο που κατάλαβα ότι ήταν. Πέφτω κάτω, ζαλίζομαι λίγο. Μέχρι να συνειδητοποιήσω τι γίνεται, σηκώνομαι και βλέπω πινακίδα, μια κομμένη πινακίδα, ξέρεις, από τα σήματα της ΚΟΠ. Και το πόδι μου, ξέρεις, να βλύζει αίμα. Πολύ αίμα. Είδα τις τρύπες, φώναζα, βοήθεια, 20 λεπτά, τίποτα. Ευτυχώς που ήρθε ένα παλικάρι και με σήκωσε, με βάλει μια καρέκλα. Αλλά μέχρι να το στενοφόρο, δηλαδή ήταν μισή ώρα. Δεν ήταν να πεις ότι ήταν τόσο πολύ το ατύχημα που δεν καταλάβαινε τι γινότανε. Δηλαδή κατάλαβα με τη μία ότι πρόκειται για βόμβα. Και ευτυχώς που σώθηκα. Το ίδιο τυχερός, κυρίες και κύριοι, ήταν ένας άλλος από τους τραυματίες, ο 32χρονος Βασίλης Δουλγεράκης, που αναχώρησε από το Γενικό Κρατικό αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η τρομοκρατική ενέργεια τον βρήκε στην οδό Περικλέους να περιμένει ταξί. Ο θόρυβο, λες και έσχασε κάποια φιάλη μέσα από το μαγαζί. Εγώ νομίζω ότι ήταν μέσα στο μαγαζί, στην καλερίδη δηλαδή. Ο κρότος αυτός. Πενταχτήκανε, χτυπιόταν ένας άνθρωπος, έπεσε κάτω, τα αίματά του από το απέναντι πεζοδρόμιο πενταχτήκανε στον παντελόνι. Με μένα με πήρε βέβαια λίγο στο πρόσωπο, στην πλάτη και στο πόδι από μέσα.
Τα στραβάτα αυτά δεν ήταν βέβαια τίποτα. Από ό,τι έμαθα, πέθανε ο ένας. Και ο άλλος βέβαια είναι πολύ σοβαρά. Έχουν χτυπήσει τα γεννητικά του όργανα, από ό,τι τον είδα μέσα, το πρόσωπό του, τα μάτια του, όλα. Και μια κοπέλα ακόμα από ό,τι άκουσα. Ευτυχώς δεν είχε κόσμο, δηλαδή είχαν κλείσει τα μαγαζιά. Ακούσαμε από τον Γκρίγο Τσακιτζιάν το βασικό χρονικό της τραγωδίας, από το Φώτη Καφαράκη την κατάσταση όπως εξελίχθηκε στον ανθρώπινο τομέα. Και τώρα ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών κάπου γύρω στις 4:20, 4:30, Γιώργο, είσαι κοντά μας στο στούντιο. Κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε, κάτι από την ατμόσφαιρα, κάτι που πρέπει να συμπληρώσουμε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δημιουργήθηκε τρομερός πανικός από τον κόσμο. Μαζεύτηκαν εκατοντάδες άτομα, μπορεί να ήταν και χίλια άτομα, και άρχισαν περίεργοι και δυσκόλεψαν πάρα πολύ δυσκόλεψαν την έρευνα της αστυνομίας και βεβαίως την έλευση των ασθενοφόρων που είχαν φτάσει στο Σύνταγμα, προσπαθούσαν να μπουν στην Καραγιώρη Σερβίας και ήταν αδύνατον να περάσουν. Υπήρξαν από ό,τι ακούσαμε και περιπτώσεις λαιλασιών. Υπήρξαν περιπτώσεις λιλιασιών, αλλά δεν θα ήθελα να το σχολιάσουμε γιατί είναι το άλλο πολύ τραγικότερο. Και βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που δεν οροδούν μπροστά στον ανθρώπινο πόνο και κοιτάνε να εκμεταλλευτούν τέτοιες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η Ρουκέτα, φεύγοντας από τον πρώτο όροφο, ήταν ένα εργαστήριο το οποίο ήταν άδειο, φεύγοντας από τον πρώτο όροφο, έσκασε λίγα εκατοστά μπροστά από το αυτοκίνητο του υπουργού, του κυρίου Παλαιόκρασα, όπως φαίνεται ακριβώς, όπως φαίνεται ακριβώς και στο... Ναι, συνέχισε Γιώργο, ναι. Έχουμε τον κύριο Παλαιόκρασα στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παλαιόκρασα. Κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Είστε ζωντανά συνδεδεμένος μέσω του πρώτου καναλιού. Ευχόμαστε βεβαίως για σας περαστικά και νομίζω ότι είναι μάλλον περαστικά και τίποτα το ιδιαίτερο τα τραύματά σας. Δεν έχω τίποτα, απλώς... Θα θέλαμε όμως πια τις ανθρώπινες αλλά και τις πολιτικές σας, αν θέλετε, εκτιμήσεις πια. Κοιτάξτε, για μένα τις ανθρώπινες θα ήθελα να πω ότι για άλλη μια φορά ευχαριστώ το Θεό που με διέσωσε, διότι εγώ πιστεύω ότι ο Θεός με έσωσε από αυτή την υπόθεση και είναι η δεύτερη φορά μετά το διδυμότυχο. Η δεύτερη φορά, ναι. Αυτή τη στιγμή ακριβώς λίγο πριν σας μιλήσουμε βλέπαμε και το σχεδιάγραμμα και μας εξηγούσε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γιόνης, πώς ακριβώς, δεν ξέρω αν βλέπετε πρώτο κανάλι αυτή τη στιγμή. Όχι, έφυγε η ρουκέτα, ναι, και εκτοξεύτηκε στο αριστερό σημείο, περίπου στο αριστερό σημείο του αυτοκινήτου σας, το οποίο οδηγούσατε εσείς. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, τώρα τι να σας ζητήσω να μου περιγράψετε, τι αισθανθήκατε. Κοιτάξτε, άκουσα έναν έτσι ξηρό, μάλλον ξηρό κρότο και αμέσως τη φωτιά η οποία άναψε. Ενόμισα, μάλλον πήγε το μυαλό μου ότι θα είχε παγιδευτεί το αυτοκίνητο και ότι ήταν έκρηξη κάποιας βόμβας και φώναξα στους υπόλοιπους να βγουν από το αυτοκίνητο να τον καταλήψουν, διότι υπήρχε κίνδυνος να καούμε από τη φωτιά. Και βγαίνοντας εγώ με άρπαξε λίγο στο δεξί μάγουλο έτσι αυτή η φλόγα, ας πούμε, και αυτό είναι το μόνο που έπαθα, δόξα τω Θεώ. Μάλιστα, ως πολιτικός πώς αισθάνεστε σήμερα, κύριε Παλαιόκρασα? Κοιτάξτε, αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση προς τον τόπο αυτό να υπηρετήσω την πατρίδα, την οποία προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν με κάτι τέτοιες ανόητες ενέργειες, θα έλεγα, δεν ξέρω ποια άρρωστα μυαλά, και αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη απόφαση να αφοσιωθώ στο έργο μου που θα είναι πάλι υπέρ της Ελλάδος, τώρα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, μέσα στις Βρυξέλλες, μέσα στο κέντρο της κοινότητας, όπου ασφαλώς χρειάζεται μια δυνατή φωνή της χώρας μας. Και Υπουργέ, να σας ευχηθώ και πάλι περαστικά, κυρίως όσον αφορά, αν θέλετε, το ψυχολογικό ίσως σοκ το οποίο υπέστητε. Όχι, οφείλω να σας πω ότι δεν υπέστη τίποτα. Η μικρή μου, η κόρη, λίγο υπέστη ένα κλονισμό εκείνη την ώρα, διότι ήταν στο Υπουργείο και τα είδα από μακριά αυτά τα πράγματα. Το μόνο που πράγματι αισθάνομαι και από την πρώτη στιγμή αισθάνομαι πολύ άσχημα είναι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι και το σημείο το οποίο κάνει αυτό που εσείς αποκαλέσατε ανόητες ενέργειες να παίρνει άνετα και τον χαρακτήρα, πια το χαρακτηρισμό του τραγικού.
Έτσι είναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή πια. Είπα και κάπου αλλού ότι εύχομαι να σταματήσουν. Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Θρηνήσαμε τον Παύλο Μπακογιάννη, ο οποίος θα μείνει πάντα στη μνήμη μας. Δεν χρειάζεται να χυθεί άλλο αίμα σε αυτό το βασανισμένο τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλαιοκρασά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Γιόνι, ο οποίος τόσο γλαφυρά μας περιέγραψε κάτι το οποίο δεν είδαμε, ελάχιστοι το είδαν. Παρ' όλα τα αυτά, οι μαρτυρίες ήταν τόσο σαφείς που δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Γιώργο, εσύ είσαι μέσα στον τομέα στο χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ αρκετά χρόνια. Γνωρίζεις από πολύ κοντά πώς έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τι θα λες λοιπόν να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια καταγραφή από παρόμοιες, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη παρόμοιες, ενέργειες της οργάνωσης αυτής. Πολύ ευχαρίστως, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να ρίξουμε λίγο, να φωτίσουμε την συγκεκριμένη αυτή ενέργεια, διότι δεν είναι απλώς ανόητη ενέργεια, είναι σατανική. Εάν δείτε με τι λεπτομέρεια και με τι ακρίβεια είχαν τοποθετήσει το τρίποδο που είχαν βάλει απάνω τον πλαστικό σωλήνα που έχουμε ξαναδεί να χρησιμοποιούν. Επίσης είχαν βάλει αυτοκίνητο, κλεμμένο αυτοκίνητο, ένα Fiat, το οποίο βρισκόταν στη στροφή απάνω, και το αυτοκίνητο αυτό χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για να δυσκολέψει τον υπουργό να στρίψει. Μελετημένο, δηλαδή, μελετημένο στην τελευταία του λεπτομέρεια. Δεν το βλέπω ανόητο, το βλέπω σατανικό. Λοιπόν, δυσκολεύτηκε πράγματι να στρίψει ο υπουργός, μεγάλο το αυτοκίνητο, αυτό το θωρακισμένο όχημα, και εάν λίγο ακόμα πήγαινε λίγο πιο γρήγορα, οπωσδήποτε η ρουκέτα θα είχε πετύχει το αυτοκίνητο. Έσκασε κάτω, δημιούργησε έναν μεγάλο κρατήρα. Θράβασματα πετάχτηκαν στο αυτοκίνητο, το κλεμμένο που ήταν επί τούτου, λέμε εκεί, τοποθετημένο. Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο. Άλλα θράβασματα πετάχτηκαν στο αυτοκίνητο, στη Mercedes, και δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Τώρα, να δούμε λίγο το ιστορικό της 17 Νοέμβρη. Κυρίως δεν μας ενδιαφέρουν τόσο τα, αν και εκεί έχουν χαθεί βέβαια θύματα, έχουν χαθεί άνθρωποι με τα 45 που χτυπούσε 17 Νοέμβρη. Εδώ όμως πρέπει να δούμε το πώς χρησιμοποιούν τις ρουκέτες με το τηλεχειριστήριο. Είναι 17 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια που έχει εμφανιστεί 17 Νοέμβρη, συγκεκριμένα από τις 23/12/1975. Λοιπόν, ο σημερινός, ο Αθανάσιος Αξαβλιάν, είναι το 18ο θύμα. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκοτώνεται χωρίς να είναι ο ίδιος στόχος. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ας δούμε όμως κάποιους συσχετισμούς που αποκαλύπτουν εύγλωτα ότι η δράση της 17 Νοέμβρη με ρουκέτες αρχίζει μετά τις 24/12/1989, που η οργάνωση έκλεψε αντιαρματικές ρουκέτες από τις στρατιωτικές αποθήκες Σικουρίου Λάρισας. Ενώ στις 4 Φεβρουαρίου του 1990 κρέβουν δύο μπαζούκας από το πολεμικό μουσείο στη Βασιλή Σοφίας. Στις 10 Ιουνίου του 1990 τοποθετούν τηλεκατευθυνόμενη ρουκέτα που σκάει στον τοίχο της εταιρείας Procter & Gamble στη λεωφόρο Σιδού. 5 μήνες αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου 1990, ο στόχος γίνεται ο Βαρδίσου Βαρδινογιάννης στη Νέα Ερυθρέα. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε ρουκέτα με τηλεχειρισμό. Στις 16/12/1990, με ρουκέτα τηλεχειριζόμενοι χτυπούν τα γραφεία της ΕΟΚ στη Βασιλή Σοφίας. Στις 28 Ιανουαρίου 1991 έρχεται το επόμενο χτύπημα της 17 Νοέμβρη στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος ήταν η τράπεζα American Express στην Πανεπιστημίου 31. Και εδώ έχουμε ρουκέτα με τηλεχειρισμό, όπως και σήμερα. Νέο χτύπημα με το ίδιο σύστημα γίνεται την επόμενη μέρα, 29 Ιανουαρίου 1991, στα γραφεία της BP στη λεωφόρο Κηφισίας 268. Την 1η Απριλίου του 1991, με τηλεχειριζόμενη ρουκέτα χτυπούν το ξενοδοχείο Πεντελικό, ενώ στις 2 Μαΐου την ίδια χρονιά σκάει μια ρουκέτα στα γραφεία της ΔΕΗ Αγίων Αναργύρων. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τα λεωφορεία της αστυνομίας και λεωφορεία επίσης των Αμερικανών. Είχαμε και εκεί δύο νεκρούς στο λεωφορείο της αστυνομίας, και επίσης είχαμε και τραυματίες, 15 ή 17 τραυματίες. Να πούμε ότι στις 7 Μαΐου η τρομοκρατική οργάνωση βάζει στόχο τη Siemens στον παράδεισο Αμαρουσίου. Στις 26/5/91 άλλη ρουκέτα χτυπάει την τσιμεντοβιομηχανία Χάλιψ στον Ασπρόπυργο. Ο κύκλος των ρουκετών κλείνει με άλλη μια στο εργοστάσιο Λέβε Μπρό της Ναταλάντη και ολοκληρώνεται με το σημερινό θανάσιμο χτύπημα. Τι χρειάζεται άραγε η προκήρυξη της οργάνωσης όταν οι ρουκέτες και ο τηλεχειρισμός δείχνουν ότι έχουμε πράγματι 17 Νοέμβρη και πάλι μπροστά μας. Αυτά έχω να σας πω εγώ όσον αφορά το ιστορικό της οργάνωσης αυτής, και μιλάμε μόνο για ρουκέτες. Αφήνουμε έξω τις βόμβες, αφήνουμε έξω το 45 που χρησιμοποιούν.
Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Φώτη Καφαράκη και τον Γιώργο Γιόνι και να συνεχίσουμε το δελτίο μας, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι αφιερωμένο, ήδη κοντεύει να τελειώσει ο κανονικός μας χρόνος, αλλά φυσικά θα